και έχουν καταγράψει κάθε μία περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις. Σήμερα ανακοινώνουμε 82 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον, έχουν ανοιχνευτεί 20 άλλα κρούσματα που αφορούν επιδημική έξαρση κρούσματων σε πλήρωμα κρουαζιεροπλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο ελέγχθηκε συνολικά από ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το σύνολο του πληρώματος 383 άτομα ελέγχθησαν. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των καταγεγραμμένων στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 1.314. 85 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία είναι 66 ετών. 17 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. 57% έχουν υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 7 νέους καταγεγραμμένους θανάτους και 49 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 72 έτη, με 37 άνδρες και 12 γυναίκες. Οι 96% έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Οι θάνατοι αυξάνονται, ευτυχώς όχι σε αντίστοιχα ποσοστά και τάσεις με αυτές που βλέπουμε στο εξωτερικό, αλλά αυτό και από μόνο του δείχνει την επιθετικότητα αυτού του ιού, όπως και τα υψηλά ποσοστά θανάτων σε αυτούς που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση της ΜΕΘ. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 16.732 εργαστηριακά τεστ. Σχετικά με το θέμα της χρήσης μάσκας ή κάποιας φυσικής προστασίας του προσώπου από τον γενικό πληθυσμό σε αυτή την επιδημία, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επιστημονική τοποθέτηση που ελπίζω να την κατανοήσουμε όλοι καλά. Βλέπετε ανθρώπους στην Ευρώπη, στην πατρίδα μας, να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους μάσκες να προστατευτούν. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύεται είναι, θα μπορούσαν όλοι να φορούν μάσκες προσώπου, να μας βοηθήσουν έτσι να επιβραδύνουμε την πανδημία? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανατοποθετήθηκε χθες και οι αξιωματούχοι του ανακοίνωσαν πως εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να μην φορούν μάσκες προσώπου, εκτός και αν είναι άρρωστοι με τον ιό ή φροντίζουν κάποιον που είναι άρρωστος. Κλινικές μελέτες, ειδικές κλινικές μελέτες που έχουν εξετάσει τη χρήση μάσκας σε άλλους αναπνευστικούς ιούς δεν έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις και στις περισσότερες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν τις μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες. Η χρήση των μασκών αυτή τη στιγμή προτείνεται για τους επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο όφελος από τη μάσκα προέρχεται όχι από την κάλυψη του στόματος των υγιών ανθρώπων, αλλά από την κάλυψη του στόματος και της μύτης αυτών που ασθενούν. Αυτοί που ούτως ή άλλως, αν είχαν ήπια συμπτώματα, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν έξω. Ούτως ή άλλως, μια χρήση μάσκας δεν αναιρεί το βασικό μέτρο της αποστασιοποίησης, του να διατηρούμε την απόστασή μας, που όταν τηρείται ευλαβικά εμποδίζει τη διασπορά του ιού. Σχετικά με αλλοδαπή γυναίκα, η οποία προσήλθε σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για τη διαδικασία του τοκετού και διαβιούσε σε δομή φιλοξενίας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ιχνηλατεί ήδη όλες τις επαφές του κρούσματος εντός των προηγουμένων ημερών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διαμενόντων και των εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι εξετάστηκε και φιλικό πρόσωπο υψηλού κινδύνου έκθεσης, το οποίο συγκατοικούσε με τη γυναίκα, το οποίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δεν είναι φορέας του ιού. Μέσα στη ροή της επιδημίας συνεχίζεται μέσω προγραμμάτων κινητών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε κεντρικά σημεία της Αθήνας δράσεις που περιλαμβάνουν μείωση βλάβης αλλά και πληροφόρηση για τον ιό σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στη στέγαση και ενεργοί χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Είναι ώρα για επιστημονική στάση, με βάση τα δεδομένα. Είναι ώρα για ομοψυχία. Τα μέτρα που παίρνουν οι περισσότερες χώρες αποδίδουν, σύμφωνα και με τις μαθηματικές εκτιμήσεις των συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με την πορεία των τοπικών επιδημιών. Αλλά είναι ένας ιός που ταχύτατα διασπείρεται. Σε πρόσφατη δημοσίευση που αφορά 11 χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζεται πως έως και τις 28 Μαρτίου έχει μολυνθεί μεταξύ 7 και 43 εκατομμύρια ανθρώπων.
Τα δε μέτρα εκτιμάται πως έχουν αποτρέψει μέχρι τις 31 Μαρτίου 59.000 θανάτους, με ένα εύρος εκτίμησης που φτάνει μέχρι και τους 120.000 θανάτους. Οι συνάδελφοί μου επιστήμονες από το Κολέγιο Imperial του Λονδίνου εκτιμούν πως πολύ περισσότεροι θάνατοι θα αποφευθούν εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ, και πως αυτή τη στιγμή είναι κριτικής σημασίας να παραμείνουν τα μέτρα σε ισχύ και να καταγράψουμε προσεκτικά τους θανάτους και τις εξελίξεις στις τάσεις επιδημίας τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard, κύριο Λίψιτς, το καλύτερο μέτρο στον κόσμο για τον περιορισμό της επιδημίας είναι μέτρα σαν αυτά που εφαρμόζουμε. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο στα χέρια μας. Δεν θέλουμε το περίφημο peak, δηλαδή την κορυφή της επιδημίας, να έρθει γρήγορα. Θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο ο ρυθμός αύξησης να είναι βραδύς, ώστε να επιτυγχάνεται σταδιακά, σιγά σιγά, ανοσία στον πληθυσμό και το σύστημα υγείας να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Η βραδία αύξηση του ιού στη χώρα μας έχει οδηγήσει ως σήμερα σε ένα μήνα στους μισούς από τους θανάτους που καταγράψαμε από την γρίπη εφέτος. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο επιθετικός, πόσο γρήγορα καταστρεπτικός μπορεί να γίνει ένας τέτοιος ιός και στην πατρίδα μας, αρκεί να κοιτάξουμε στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια αυτά που ακούω, πως κάποιοι έχουν ψυχθεί στους δρόμους αγνώντας τα μέτρα. Αν χαλαρώσουμε, όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα. Σας ευχαριστώ.